που έχω δουλέψει αρκετά, γιατί έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα και σε ταινίες και στο θέατρο. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες αυτό που έχει πολύ μεγάλο δραματουργικό ενδιαφέρον που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι ίσως το τι αποτέλεσμα ψυχικό και συνολικό και υπαρξιακό μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση στους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα και δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι, αλλά τι αποτέλεσμα θα αφήσει, τι αποτύπωμα θα αφήσει σε εμάς, είναι κάτι που με απασχολεί. Σε επίπεδο και προσωπικό και κοινωνικό και υπαρξιακό. Αυτή την έννοια του αποτυπώματος μετά από μια κατάσταση σοκ, γιατί η κατάσταση αυτή που ζούμε έχει να κάνει με ενός είδους σοκ, το αποτύπωμα μετά από ένα σοκ είναι κάτι που νομίζω έχει ενδιαφέρον και θα μπορούσε να με απασχολήσει δραματουργικά, σκηνοθετικά, καλλιτεχνικά. Ναι, εγώ ήμουνα στην Αθήνα όταν έγιναν οι ανακοινώσεις, οπότε το έμαθα μέσω του Σίλα. Με πήρε τηλέφωνο ο Σίλας και μου είπε για τις υποψηφιότητες. Και ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι με αυτές τις υποψηφιότητες που πήρε η ταινία, γιατί πήρε πολλές. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, μου φαίνεται όλο αυτό έχει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι συνήθως και αυτό είναι ιδιαίτερο και έχει και κάτι αστείο όλο αυτό. Γιατί όταν μια ταινία τη βλέπεις σε μια πολύ μεγάλη οθόνη μέσα στο σκοτάδι, είναι μια τελείως διαφορετική αίσθηση από να τη βλέπεις σε ένα σπίτι. Έχει κάτι πολύ πιο ολόκληρο και πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο μαγικό και πολύ πιο κοντά στην ουσία του κινηματογράφου που είναι ότι μεταφέρει τους θεατές σε μια άλλη πραγματικότητα και σε έναν άλλο κόσμο και με έναν τρόπο όταν παρακολουθείς μια ταινία στο σινεμά βυθίζεσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εισχωρείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται άμα δεν είσαι σε μια κινηματογραφική αίθουσα, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία. Συμβαίνει μόνο όταν είσαι σε μία αίθουσα αυτών των διαστάσεων και είσαι απέναντι σε αυτή την μεγάλη οθόνη που είναι μία απεριόριστη χαρά για έναν άνθρωπο και για μένα. Προσπαθώ να καταλάβω τι μαθαίνω από όλο αυτό και τι μπορεί να μάθω και για μένα και για όλους τους ανθρώπους που ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει.